Πάμε λίγο στο οροπέδιο Λασιθίου. Ξέρετε, κατά κάποιο τρόπο οι καιρικές συνθήκες μας το έχουν χαλάσει, ειδικά σε προορισμούς όπου θα πάει κάποιος για να βιώσει μια χειμερινή κατάσταση, να παίξει με το χιόνι, να δει ένα λευκό πέπλο χιονιού, έτσι δεν είναι. Θέλω να πάμε ωστόσο στο οροπέδιο και να πάμε στον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, στον κύριο Νικηφόρο Γερακάκη. Τα έχουμε ξαναπεί με τον Αντιδήμαρχο. Την καλησπέρα μας. Πολύ καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε μια χαρά, Αντιδήμαρχε, να σας ευχαριστήσω θερμά. Αναφορικά τώρα με την κίνηση κατά διάρκεια των χειμερινών μηνών στο οροπέδιο Λαστείου, παρά το γεγονός ότι μας τα έχει χαλάσει λίγο ο καιρός. Σωστά, είναι ακριβώς όπως το λέτε. Μας τα έχει χαλάσει λίγο ο καιρός, με την έννοια δεν έχουμε δει ακόμα χιόνι, γιατί έχουμε συνηθίσει στο οροπέδιο ήδη διανύουμε τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου να συναντάμε αρκετές φορές χιόνι αυτή την περίοδο. Παρ' όλα αυτά, η επισκεψιμότητα είναι σταθερά αυξητική, έχει σταθερά αυξητική πορεία. Παρόλο, όπως είπαμε και πριν, που δεν έχει χιονίσει, όπου έχουμε συνηθίσει στο οροπέδιο να το βλέπουμε αυτό. Αυτό όμως από τη μια μας στεναχωρεί, γιατί και εμείς θέλουμε το χιόνι. Γιατί, όπως ξέρετε, έχοντας αρκετές ποσότητες χιόνι και με τη λειψιδρία που έχουμε τώρα, είναι καλό και για τον κάμπο του οροπεδίου Λαστείου, γιατί ο αγρότης εξαρτάται πάρα πολύ από αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως μας χαροποιεί, γιατί το οροπέδιο αποδεικνύεται ότι είναι ένας προορισμός. Το καλοκαίρι το γνωρίζουμε λόγω του δικτύου άντρου, αλλά και χειμερινός προορισμός, όπου πλέον δεν εξαρτάται αν υπάρχει χιόνι ή δεν έχουμε χιόνι. Είναι ένας προορισμός που αποδεικνύει κάθε Σαββατοκύριακο ότι έχει αυξητικές τάσεις και μας δημιουργεί σε εμάς την υποχρέωση να το τρέχουμε ακόμα περισσότερο. Ξέρετε, έχετε την ευλογία να έχετε τη δυνατότητα κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες να έχετε τουρίστες 12 μήνες το χρόνο. Κακά τα ψέματα. Και το καλοκαίρι και την άνοιξη και το χειμώνα και το φθινόπωρο. Ωστόσο θα πρέπει από τη μία να υπάρξουν υποδομές και από την άλλη λίγο να βοηθήσει ο καιρός, όπως βλέπουμε τώρα που δεν πολύ βοηθάει λίγο με τις καιρικές συνθήκες. Σωστά, σωστά. Πάνω σε αυτό που συζητάμε, ήθελα να κάνω μια μικρή παρένθεση και να πω το εξής, ότι την προηγούμενη εβδομάδα στην Αντιπεριφέρεια Λαστείου, και εδώ πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Λαστείου, τον κύριο Ανδρουλάκη, υπογράψαμε μια προγραμματική σύμβαση με τον κύριο Τριχά, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής του Μεσογειακού Πανεπιστημίου, και τον κύριο Κοπανάκη, τον Γιάννη, πρώην αντιπρίτανης του Μεσογειακού, όπου βάζουμε πλέον, είμαστε αναγκασμένοι να το κάνουμε αυτό, γιατί για να πάμε μπροστά, βάζουμε το όλο θέμα του τουρισμού σε μια πιο επιστημονική βάση. Θα σας πω έτσι λίγα και γρήγορα, για να μην σας τρώγω πολύ χρόνο, μία ψηφιοποίηση των διαδρομών, είτε είναι ορειβατικές, είτε είναι διαδρομές πεζοπορίας, ποδηλατικές διαδρομές. Δηλαδή γίνεται μια πολύ οργανωμένη δουλειά με ένα αεροεκματολόγιο που σιγά σιγά θα βάλουμε και στις επιχειρήσεις τις τοπικές και στα καταλήμματα και στο δικτύο άνδρων και γενικότερα σε σημεία ενδιαφέροντος που και αυτά είναι ο λόγος που επισκέπτεται κάποιος στο οροπέδιο, ούτως ώστε παίρνοντας το feedback τέλος σεζόν, Οκτώβριο-Νοέμβριο, να γνωρίζουμε περισσότερο και το προφίλ των επισκεπτών μας, ούτως ώστε στην επόμενη χρονιά σιγά σιγά να κάνουμε καινούργια πράγματα, φρέσκα πράγματα, ούτως ώστε να κεντρήσουμε ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Θέλω λοιπόν να πω με αυτό ότι πλέον θα πρέπει να κατανοήσουμε και να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να μένουμε απλά στο να περιμένουμε ποιοι θα έρθουν φέτο, ή αν δεν έρθουν Ρώσοι λόγω του πολέμου θα έχουμε τους Αμερικανούς ή τους Γερμανούς ή από σκανδιναβικές χώρες που σας άκουγα πριν και λέγατε. Πρέπει να το βάλουμε σε μια πιο επιστημονική βάση, να δούμε τις ανάγκες αυτού του κόσμου που έρχεται και με βάση τις ανάγκες αυτές να δημιουργήσουμε για τις κατάλληλες υποδομές. Κύριε Γερακάκη, ευχαριστώ πολύ για την τοποθέτηση. Θα τα πούμε και το επόμενο διάστημα. Να είστε καλά. Πάρα πολύ το ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, φιλιά από οροπέδιο. Να είστε καλά, να είστε καλά.